Θα δώσω στους τηλεθεατές μου. Hello ladies and gentlemen. We are back. Άλλο ένα μη μου πεις μόλις ξεκίνησε. Στο εορταστικό, πολύ ωραίο κλίμα, στο χριστουγεννιάτικο, στο μοναδικό, στο πολύ δωροθετικό. Διότι θα έρθουν πολύ πιο γρήγορες, θα έρθουν πολύ πιο γρήγορα, ήθελα να πω, οι πιο κρύες νύχτες τώρα. Και εν ώψη γιορτών, φίλε τηλεθεατή, θέλω να σου πω ότι όσο καιρός περνάει, χώρια από σένα, αιμορραγώμα δεν το λέω. Αυτό είναι τραγούδι της Ελένης Καρουσάκη. Μπερδεύτηκα. Γιατί έχω μπει στο εορταστικό, ξέρεις από τώρα, και τραγουδάω για την παραμονή. Να ξέρεις ότι παραμονή Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, των Φώτων, παραμονή γενικότερα των μεγάλων γιορτών, θα έχω πάρα πολύ ωραία εορταστικά προγράμματα. Αυτό λοιπόν εδώ ακριβώς, γιατί μου τα ζητήσατε, δεν ήσταν πολύ τυχεροί, από Vinyl Art Clothing και όλη αυτή τη συλλογή. Τι καταπληκτικό, Γιάννη, κοίτα τι ωραίο χρώμα. Τι είπε παιδιά, δηλαδή, τι έχουν βγάλει πάλι. Καλά, το μόβι είναι το κατοχυρωμένο. Αυτό σε τρία διαφορετικά χρώματα. Και θέλω να σου πω ότι αυτά λοιπόν τα σύνολα, δηλαδή εννοώ για τα έξι αυτά σύνολα, τα δύο είναι και με τη φόρμα του, για να μην νομίζεις φίλε τηλεθεατή, τα άλλα είναι χωρίς φόρμα από κάτω. Θα γίνουν δικά σας με τον πολύ απλό τρόπο, γιατί δεν θέλω να μου κάνετε έξοδα τις μέρες αυτές που υπάρχει κρίση. Υπάρχει εκπομπή μου πει και θα σας δώσει τη λύση. Γιατί στην κρίση το μη μου πεις δίνει τη λύση. Δίνει πάρα πολλά δώρα. Κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram, στο Vinyl Art Clothing και στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook. Ένας σούπερ τυχερός από εσάς για κάθε ένα από αυτά τα σύνολα, στο νούμερο το οποίο θέλει, medium large, extra large και extra extra large, θα γίνει δικό σας και θα αποσταλεί σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και αν είναι ο νικητής, στην πόρτα σας μόνο σε 24 ώρες. Αρκεί να κάνετε σωστά τη διαδικασία και στο τέλος της ημέρας βγαίνουν οι νικητές. Πάντα στο εορταστικό μας τραπέζι δεν μπορεί να λείπει με τίποτα η Κωνσταντίνα Παπαϊώνου που είναι εδώ κοντά μας, ο Γιώργος Γκόλιας με το All About Music. Εδώ κοίτα, κοίτα τι έχει ο Σταμάτης Αλετράς. Αυτό είναι πανετό. Ναι, είναι το, είναι το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γλυκό που μέσα έχει ξύρους καρπούς από ξηραμένα φρούτα κτλ. Μπορώ να δαγκώσω μία δηλαδή. Όχι, δεν μπορείς να δαγκώσεις μία, ούτε μία ούτε δύο. Το βάζουμε εδώ γιατί είναι το ντεκόρ της εκπομπής μου. Για να μου φας το ντεκόρ, άμα δεν θα φας, φάει ένα το τραπεζάκι. Λοιπόν, εδώ φοβεροί κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Φοβεροί. Κουραμπιέδες είναι με το μέλι αυτό. Βεβαίως. Επειδή δεν υπάρχει εορταστική περίοδος που το μέλι να μην είναι είτε για τα φαγητά, είτε για τα γλυκά, είτε γενικότερα για τα διάφορα τα οποία φτιάχνουμε, να είναι το βασικό μας χαρακτηριστικό, δύο σούπερ τυχεροί από εσάς και για σήμερα, αυτό εδώ ακριβώς από το ελληνικό μέλι, δηλαδή μέλι, το κλασικό μέλι μάνης, και μέλι με κρόκο κοζάνης ή με μαστίχα χείου. Φοβερή πατέντα από το ελληνικό μέλι που και τους ευχαριστούμε που τους έχουμε κοντά μας. Δύο σούπερ τυχεροί λοιπόν με τον ίδιο τρόπο που θα κάνετε follow και για σήμερα θα κερδίσετε από ένα σετ. Ένα σούπερ τυχερό σε αυτό το σετ και ένα σούπερ τυχερό ακριβώς στο δίπλα. Πόσα δώρα πια πρέπει να δώσω, Γιώργο? Έχω δοκιμάσει αυτό με τη μαστίχα. Με τη μαστίχα χείου. Είναι έντονη η γεύση του, είναι πολύ διαφορετικό, αλλά πάντοτε μιλάμε για μέλι μάνης σαν βάση, αν θέων ή όχι, και με την πολύ ιδιαίτερη αυτή ποσότητα μέσα του τόσο όσο από κρόκο κοζάνης ή μαστίχα χείου. Αυτό με τον κρόκο κοζάνης πάντως που το βάζουμε είναι και πολύ σε καλό, φαγητά, δηλαδή σε μοσχαράκι, επειδή έχει και τον κρόκο μέσα, δίνει αυτή τη γεύση τη διαφορετική. Ναι, και βέβαια αλλά σου, αυτό είναι πολύ ωραίο και σε τσάι, που τώρα όλοι τα απογεύματα καθόμαστε στο τζάκι. Στο τζάκι. Ναι, παιδιά, αν έχεις και τζάκι, πρέπει να ξέρεις και να το προφέρεις. Δηλαδή τώρα μην είσαι βλαχομπαρόκ, να λες άναψε το τζάκι. Άναψε το τζάκι. Το χειμώνα έχουμε το τζάκι και το καλοκαίρι έχουμε την πισίνα. Α, το καλοκαίρι έχουμε πισίνα. Από πουλ. Τι ωραίο είναι αυτό. Τι ωραίο που είναι ο στολισμός μας. Νέτα Decorations. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου τον Τάσο Δημοσθενιάδη, γιατί πραγματικά κάθε χρόνο μας δίνει ό,τι πιο ωραίο κυκλοφορεί. Ναι, είναι η μπότα που από κάτω θα πέσει το πολύ χρήμα για τη νέα χρονιά. Το 2019. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό δεν είναι? Πολύ ωραίο. Τι ωραία πράγματα που έχουμε κάνει. Μπράβο. Μπράβο στην παραγωγή του Μη Μου Πεις. Μπράβο και σε όλα τα παιδιά που πραγματικά για άλλη μια χρονιά, η 20η χρονιά στη σειρά, έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Τι τρομάζεις με το 20η. Παναγία. Πώς πέρασαν 20 χρόνια, βρε. Με γεράσατε, άσχετα που δεν φαίνεται, σε αυτή την τηλεόραση. Από πόσο χρόνο είσαι δηλαδή? Από 13. 13, άρα τώρα είσαι 33. Είμαι στα χρόνια του Χριστού. Και θα παραμείνω εκεί. Καλά, 13. Μέχρι να... Σε έβαλαν στα πλάτο 13 χρόνια. Ναι, παιδί μου, εγώ ήμουνα στον Μπράβο τη Κορομιλά, δεν φαινόμουνα.
Α, μάλιστα. Επειδή ήσουν κοντούλη, μικρό. Όχι, το λέω γιατί όλοι, όλες οι μοντέλες ξεκινήσανε μικρές από την Κορομιλά. Για να μπουν την ηλικία του, λένε από πού ξεκίνησες. Α, εγώ ξεκίνησα από τον Μπράβο της Κορομιλά και από το μεγάλο σόου που έκανε η Ρούλα. Πολύ ωραία. Να στείλουμε τα φιλιά μας στη Ρούλα Κορομιλά, γιατί είμαστε και φίλοι στο Instagram. Να είναι καλά, να είναι. Μ' αρέσει γιατί την βλέπω ανανεωμένη και πολύ καθημερινή, με φωτογραφίες από την πισίνα της, από το σπίτι της, από την κουζίνα της και τα δικά μας. Είναι και... μια γυναίκα. Ωραία, παραδοσιακή, είναι πολύ. Ναι, δίνει προτάσεις, φτιάχνει γλυκά, τρώει γλυκά. Φτιάχνει όλα τα γλυκά. Γιάννη μου φάει, εγώ, γιατί και δεν έχει ένα γλυκό. Δεν θα φάει τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, μαζί. Τι ήθελα να σας πω. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία θέματα για σήμερα. Με πάρα πολύ ωραία βίντεο που θα ξεκινήσουμε για να μπούμε στο εορταστικό κλίμα. Φωστός. Που ουσιαστικά Γιώργο από το All About Music. Τι έχεις επιλέξει? Έχω επιλέξει χριστουγεννιάτικα ελληνικά τραγούδια, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε εδώ το δέντρο, έχουμε όλα αυτά τα γλυκά κλπ. Δεν είναι δυνατόν να μην βάλουμε τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα. Αυτό σου θυμίζει λίγο και την Νικόλ, δηλαδή λίγο αυτά που φοράει. Δεν θυμίζει. Νομίζω όλο το δέντρο θα το φοράει. Ναι, ναι, ναι. Κάτι έχω χάσει, ε. Όχι, δεν έχει χάσει τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια φιλενάδα μας η οποία. Και δίνεται υπερσυγκλονιστικά. Δίνεται πάρα πολύ απλά. Α, την είπατε με κώδικα. Δηλαδή για το πρωί, α πούμε, θα βάλει ένα τέτοιο σκουλαρίκι να βγει. Κατάλαβα ποια λέτε. Όλο το δέντρο. Κατάλαβα ποια λέτε, εντάξει. Για πε. Αλλά αγαπάμε. Έχω επιλέξει τα καλύτερα ελληνικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αρκετά, όχι όλα βέβαια, γιατί έχουν βγει. Είναι πάρα πολλά, είναι και διασκευές πιο πολλές. Όμως, πολλές διασκευές, δεν έχω βάλει τόσες πολλές διασκευές, έχω βάλει πιο πολύ αυθεντικά. Το ωραίο είναι ότι δεν είναι μόνο καινούρια, δηλαδή έχω και πιο τελευταίο, το οποίο είναι ας πούμε Φουρέιρα. Α. Που είναι αυτό το «Σ' αγαπώ», τέλος πάντων, γενικά... το βγάζει κάθε χρόνο. Αλλά έχω βάλει και πολύ παλιά, δηλαδή ξεκινάμε το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, με Θάνο Καλλύρη. Έτσι, πολύ. Τότε, παρόλο που ο άνθρωπος ζει και βασιλεύει και τραγουδάει και είναι και πολύ καλός. Ναι, καλή, γιατί είπαμε ότι αλλά... βάλαμε από ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή. Όχι, όχι, ρε, εσύ. Θα μπορούσαμε, γιατί έχουν βγει απίστευτα τραγούδια. Είναι ελληνικά, έχουμε κάνει focus, πέρσι είχαμε αναφέρει τα καλύτερα ξένα τραγούδια, αλλά φέτος προτιμούμε Ελλάδα. Και έχω βάλει τραγούδια πραγματικά που τα σιωτραγουδάμε. Εγώ ήδη ξεκίνησα, γιατί έχεις βάλει μέσα το... έχεις βάλει ένα με Βανδύ που μου αρέσει, κλασικό. Κοιτάξε, κομμάτι. Θεωρώ από όλα τα κομμάτια που θα ακούσουμε, το κομμάτι της Βανδύ είναι το πιο popular, είναι το πιο διάσημο. Φαίνεται και τα δύο μέτρα πόδια. Βέβαια. Είναι το πιο διάσημο, με τα περισσότερα views, likes, το παίζουν παντού, ραδιόφωνο, τηλεόραση κλπ. Όχι ότι τα υπόλοιπα δεν. Να, κάνουμε, αλλά... να βάλουμε μία παρένθεση και να πούμε εδώ κάτι, ότι τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, αλλά πιο πολύ τα Χριστούγεννα πιο είναι πιο χρωματιστά, πιο ωραία, πιο διασκεδαστικά. Το έχουμε αλλιώσει το μυαλό μας από πολύ μικρά σε ηλικία το ζούσαμε. Αλλά... σας αρέσουν τα Χριστούγεννα? Πάρα πολύ. Καθόλου. Εγώ να σου πω, τα Χριστούγεννα με μελαγχολούν κατά βάθος. Γενικότερα όλο αυτό την προετοιμασία του να κάνουμε, να ράνουμε για τις γιορτές, να ντυθούμε, να ψωνίσουμε και μετά από την επόμενη, δηλαδή παραμονή των Χριστουγέννων έχουμε κάνει τα έξοδα για τα τραπέζια, την επόμενη μέρα σηκώνεσαι ή τη δεύτερη μέρα Χριστουγέννων και είναι σαν μια καθημερινή μέρα που έχει περάσει, που λες τι έγινε, πότε τελείωσε. Όμως είναι ωραίο. Περπατάς στους δρόμους, είναι όλα στολισμένα. Κοίταξε. Εμένα μου αρέσει τα πρωινά που γυρίζω σπίτι μου και βλέπω τους δρόμους ήρεμους, αλλά στολισμένους. Αυτό μου αρέσει. Δεν μπορώ να πω ότι ούτε τρελαίνομαι, ούτε ότι τα σχέρνομαι. Σε μια μέση και δεμή κατάσταση. Μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα δούμε και ένα βιντεοκλίπ του Λουδάρου, του ηθοποιού Λουδάρου, όταν υπάρχει κάποιος σκοπός πίσω από αυτό. Δηλαδή και στο εξωτερικό, όταν τα τραγούδια που είναι χαρούμενα, έχουν ωραίο στίχο κλπ, τα φτιάχνουν για κάποιο σκοπό φιλανθρωπικό. Τα παιδιά της Αφρικής που είχε γυριστεί, για τους άστεγους κλπ. Πραγματικά εκεί πέρα μιλάνε στην καρδιά μου και με συγκινούν. Δηλαδή εκεί τα προσέχω και τα υποστηρίζω πολύ περισσότερο. Ο Λουδάρος π.χ. έκανε ένα υπέροχο βιντεοκλίπ με πάρα πολλούς ηθοποιούς και τραγουδιστές, το οποίο νομίζω τα έσοδα ήταν για το σπίτι του ηθοποιού, κάτι τέτοιο. Όταν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος σκοπός, έχουμε λόγο να το ακούσουμε, να το υποστηρίξουμε πολύ περισσότερο. Από ένα απλά παιδικό happy Christmas song. Όχι ότι δεν είναι ωραίο, αλλά νομίζω ότι έχουμε περισσότερο ανάγκη αυτού του τύπου τις συνθέσεις και τα τραγούδια παρά τα απλά. Κατά καιρούς όμως έχουν βγει και διάφορες διαφημίσεις, οι οποίες έχουν αυτό το συνέστημα και δίνουν άλλο νόημα στο να καταλάβουμε
τι σημαίνουν πραγματικά τα Χριστούγεννα και οι γιορτές που πρέπει να ερχόμαστε. Γιατί κοντά πρέπει με να τους ξέρουμε ανθρώπους. Τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα και οι γιορτές. Να ερχόμαστε κοντά με τους ανθρώπους τους δικούς μας. Και να ερχόμαστε πραγματικά κοντά, όχι τύπου κοντά. Γιατί βλέπουμε ανθρώπους που έχουν και γονείς και τους έχουν παρατημένους και τους θυμούνται μόνο και αν τους θυμηθούν μόνο σε αυτές τις γιορτές. Σωστό. Και είναι πολύ λυπητερό στο να ξεχνάς τους γονείς σου και σε αυτούς που σου έχουν προσφέρει 5 και 10 πράγματα. Και δεν είναι μόνο τα υλικά, απλά είναι και το συναίσθημα που σε βάζει για να εξελιχθείς σαν άνθρωπος. Ναι. Μπράβο. Μπράβο, ρε. Τα είπες πάρα πολύ ωραία, Κωνσταντίνα. Εγώ θα έρθω να σε ακούσω και στη διάλεξη που θα κάνεις. Νομίζω στο live ed το ελληνικό που θα κάνουμε πρέπει να έχουμε την Κωνσταντίνα. Ναι, θα έρθω. Παρουσιάστρια στην αρχή. Και κάνει και ένα. Το ντεκόρ πάντως εκτός του ότι είναι χριστουγεννιάτικο, είναι και σαν θερμοκρασία χριστουγεννιάτικο. Ναι, μα έτσι πρέπει να είναι. Και αυτό που το έχω κάνει, το έχω κάνει, παιδιά, για να μένετε τσίτα τις γιορτές. Είμαστε με... όχι, και πρέπει να βγείτε τσίτα. Δεν κάνει πάρα πολύ να έχετε πολύ πολύ ζέστη, γιατί χαλαρώνει το δέρμα. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Εσύ τίγρης, εγώ τσίτα. Ναι, μια χαρά. Τσίτα τα κάνει. Εσύ θα βγεις δηλαδή εγώ. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια, πάμε να τραγουδήσουμε. Δεν έχει νόημα να μα πάθετε πλάκα, θα δείτε την Αλέξια. Θα ακούσετε την Αλέξια. Μη μου θυμίζεις Αλέξια. Αλέξια που αυτό το τραγουδί το αγαπώ πολύ. Εγώ υπάρχει λοιπόν, ένα κομμάτι, ναι. Θέλω να το πω, ποιο, το όσα μαύρο. Χρόνια και να περάσουν, αστρομαύρο. Όχι, το μάτια μου, αχ μάτια μου. Α, ωραίο, ωραίο, αυτό κομμάτι. Το κομμάτι, θυμάμαι ότι ήταν ένας έρωτος πολύ μεγάλος που με έπαιρνε και μου το έπαιρνε στο πιάνο, πάρα πολλά χρόνια, μέρα νύχτα ξύπναγε με αυτό το κομμάτι και μου το αφιέρωνε. Δεν είναι από τα γνωστά της Αλέξιας αυτό. Μα εμένα δεν, εγώ ποτέ δεν είχα κάτι που ήταν από τα καθημερινά, ναι, πάντα είχα τα πολύ ιδιαίτερα. Και πώς θα έρθει το τραγούδι, για πες μου. Μάτια μου, αχ μάτια μου. Μάτια μου, όχι, έχεις δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο. Παιδιά, πολύ γνωστό. Ναι, είναι γνωστό, εγώ έκανα λάθος. Και κάθε πρωί ξύπναγα, τώρα σου μιλάω, εποχή του Νόε. Στο αφιέρω. Τι νόε, παιδάκι μου. Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ όταν ήμουν παιδάκι, δεν εννοώ, πριν 16-18 χρόνια. Και το άκουσα στο κινητό μου. Στο αφιέρωναν. Ναι, μου το αφιέρωναν. Ξύπναγα με αυτό το κομμάτι πάνω από ένα χρόνο. Τέλεια. Και με πιάνω, όχι με φωνή, και το είχα μάθει και εγώ να το παίζω. Το παίζα πολύ καλό όταν ήμουν παιδί. Μετά δεν σταμάτησα να το παίζω, βαρέθηκα και το πιάνω. Τι μπορώ. Αλλά δεν τον έπαιζε άλλο μετά. Μικρός, έπαιζα και πιάνο, ναι, και φλογέρα. Και, και έλεγα και τα κάλαντα όταν πηγαίναμε με φλογέρα. Δεν τα λέγαμε με καμπανάκι. Έχει μουσικές σπουδές. Βέβαια, έχω καλέ. Τι μουσικές σπουδές. Ξέρω ότι τραγουδάς. Εγώ είμαι γεννημένο σε ένα οδείο. Έχω όλα τα όργανα πέσω. Τι γελάς, καλέ. Να σου πω, να πάμε να δούμε. Παιδί μου, ένας καλός οργανοπαίχτης γεννιέται, δεν γίνεται. Φέρε μου ένα όργανο να στο παίξω τώρα εδώ, να δεις πώς θα το παίξω. Φέρτε μια φλογέρα, ένα κλαρίνο, κάτι. Ό,τι θέλετε. Πιάνο. Και επίσης παίζω να, πάρα έχουμε... πολύ ωραία και τη βιολάρα μου. Έχουμε... Τι κάνεις? Τη βιολάρα την παίζω. Ποια είναι η βιολάρα? Το μεγάλο το βιολί που το βάζεις μπροστά σου. Α, η βιόλα λέγεται βιολάρα. Αμέ, κοίτα τι έχω, τι η σου λέει. Η βιόλα δεν είναι. Η βιολάρα. Α, κοίτα τι έχω, σου λέει. Δεν το πει. Τι έχεις? Α, μάλιστα. Λέει, έχουμε ένα σαξόφωνο από εδώ πέρα. Κάπου εδώ πάντως, κοντά παίζει ένα σαξόφωνο. Θέλετε. Νομίζω θα μπορούσαμε. Θέλετε να μια το... μέρα να παίξουμε ο καθένας το οργανό του εδώ στην εκπομπή που νομίζει να και να κάνουμε μια ορχιστρική εκπομπή. Ωραία, θέλω να παίξω και εγώ το όργανο. Μετά την καινούργια χρονιά, όλα τα κορίτσια μου και τα γόρια μου, ο καθένας όποιο όργανο νομίζει ότι ξέρει να παίξει. Φλογέρα, λάουτο, φλάουτο, πίπιζα. Α, στην πίπιζα θα είσαι καλή. Ερώτηση. Δηλαδή. Μπορούμε να φέρουμε και κάποιον σύντροφο μαζί. Εσύ, άμα αυτό μπορεί να σε συντροφεύει, δηλαδή να παίζει να κρατάει τα κόμματα. Δηλαδή να, να παίζω τον τεφ και αυτό να τραγουδάει. Και αυτό όργανο. Και αυτό πολύ ωραίο είναι. Αυτό είναι από η δική σου δηλαδή που είναι τύπου αρκούδα εννοεί. Ακριβώς. Συγγνώμη, θα το κάνουμε οδείο. Θα το κάνουμε οδείο. Πάμε λίγο τώρα όμως να μην το κάνουμε οδείο, να το κάνουμε εξωγενειάτικο παιδί, γιατί είναι jingle bell περίοδο και δεν μπορώ να το δηλαδή. Πάμε να δούμε και να ακούσουμε, κυρίως να ακούσουμε, αλλά και να δούμε γιατί τα βιντεοκλίπ τα χριστουγεννιάτικα. Έχουν και ένα άλλο. Όχι, και έχουν πολύ ωραία εικόνα. Έχουν πολύ ωραία εικόνα. Τη θερμοκρασία θα τη ζούμε εδώ πέρα, γιατί σε λίγο θα πέσουν χιονοστιβά. Θα έρθουν χιονοστιβά. Σίγουρα θα βγούμε παγάκια αλλά, από εδώ ναι, μέσα. Ναι, μπράβο, Κωνσταντίνα. Μετά να αγκαλιαστούμε, Κωνσταντίνα. Αγάπη μου, σ' αγκαλιάζω σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτό το δέντρο, αυτό Γιάννη, είναι το πρώτο. Μπράβο. Κατευθείαν προς τα εδώ. Ούτε αυτό, ούτε την τελευταία. Για την επόμενη εβδομάδα. Αυτό είναι ο... Γιάννη, μετά. Προσοχή στα κεφάλια. Ποιος είναι αυτός? Ο Καλλίδης, δεν είναι? Μπράβο, Θάνος Καλλίρης, είναι τα Χριστούγεννα. Και θα δεις πολύ μεγάλη διαφορά στα δέντρο, είναι πολύ ωραίο.
Να πω, να πω. Μ' αρέσει αυτό το άνθρωπο. Τα Χριστούγεννα με σένα από το 2004. Α, δεν είναι και πάρα πάρα πολύ παλιό. Τα Χριστούγεννα με σένα. Το 2004. Αυτό ποια είναι. Για πείτε. Η Ατσαμίου αγαπημένη. Να είναι καλά όπου και να είναι. Είναι από τα πολύ καλά παιδιά. Το ελληνικό πεντάγραμμα. Πέρασε πολλά προβλήματα, πολλά, με πολλά θέματα. Και η Άτζη και η αδελφή. Νομίζω με το γιο τη. Ναι. Μα η Άτζη Σαμίου. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα. Άψε την καριέρα για το γιο. Αυτό ακούγεται ακόμα και τώρα, 2003, έτσι. Άτζη Σαμίου. Τώρα θα στείλω και μηνύματα. Κούκλα για τις γιορτές. Να σ' αναμπίστλα μου τα μπα. Άλλη γλώσσα, φίλος. Πολύ ωραία, εντάξει, σου φτιάχνει το χέρι, ρε παιδάκι. Πολλά, χρόνια μας πολλά. Τα πιο... Καλομήρα. Από τα πολύ γνωστά της, νομίζω ότι αυτό το έχει γυρίσει για τον Αντένα, για κάποιο show, κάποιο χριστουγεννιάτικο show, από τα πολύ ωραία τραγούδια. Η Καλομήρα όσο χρόνια και περάσουν, την βλέπω πάντα ίδια. Γιατί? Εντάξει. Καλά, είχαμε δει ένα απίστευτο. Ο Διονύσης Ζάχος έκανε την Καλομήρα. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, ακόμα το σκέφτομαι και κλαίω. Πολύ ωραίο, ε. Ναι. Είναι απίστευτο. Μπράβο, μας βοηθάει. Πάρα πολύ ωραίο. Βάλτε λίγο χαμηλά, γιατί έχουμε ξεσπαθεί, Φίλιππε. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Ο κόσμος είναι πολύ δυνατός. Ναι. Λοιπόν, εδώ. Είναι ο Σταν. Μ' αρέσει ο Σταν. Αυτός είναι ο Σταν. Ο Σταν, θα σας πω κάτι. Πολύ ωραίο κομματάκι. Είναι το φέτος τα Χριστούγεννα του 2011. Μουσική από τον ίδιο και σκηνοθεσία. Το βίντεο κλιπ το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Από τον Κοσμά Φούρναρη. Πάντως, να σας πω κάτι ότι... Τώρα στέλνω εγώ και να ξέρετε και τα χρήματα πολλά. Έχει πολύ ωραία τραγούδια, Σταν. Κοίταξε. Ωραία, είναι ένα νέο παιδί το οποίο κάνει μια πολύ καλή. Ακριβώς. Και αλλά αυτό δεν είναι χριστουγεννιάτικο. Για να δω. Καλά, τι θέμα είναι αυτό. Να βάλει και αστέρι. Αυτή η παιδιά είναι η ρεκ. Είναι η ρεκ. Δεν το πίστευα ότι αυτό το κομμάτι. Δεν το πίστευα ότι αυτό. Έχει πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Εξαιρετικό. Είναι τα Χριστούγεννα του 2017. Νομίζω ότι δεν ακούστηκε τόσο. Άρη Φλουμάκης, που είναι ένας από τους... Ναι. Αυτό είναι επίσης. Γιορτίνα. Επίσης, ρεκ, οι οποίοι μάλιστα το 2014, το Γιορτίνα, μουσική και στίχη του Σιγανού Χριστόδουλου, όπου στην ουσία οι fans είχαν βγει στο ίντερνετ και ζήτησαν lyric video και μέσα σε μία ώρα δεν ξέρω πόσες χιλιάδες shares και repost είχαν. Αυτό ξεπέρασε και τις εκπομπές μου. Αυτό είναι... Είμαι σκούμπρια. Ναι, παιδιά, και είναι από τα αγαπημένα μου, έτσι. Παιδιά, το είχα πρωτοπαρουσιάσει αυτό στις πρώτες μου εκπομπές. Τα Χριστούγεννα σημαίνει. Είναι από τον Μπρίτανη και η Σύχνη Θρυδάτη. Μουσική Πρίτανη. Εμένα από τα αγαπημένα μου χριστουγεννιάτικα αυτό. Είναι πάρα πολύ. Είσαι λίγο rock. Ναι, είμαι λίγο rap. Και είναι και η στίχη πολύ. Όχι ρε παιδιά. Δηλαδή, έλεος. Εδώ είναι η Αλέξια. Είναι το Λευκά Χριστούγεννα. Πολύ. Αυτό δεν είναι η διασκευή του Last Christmas. Του Last Christmas, του George Michael. Τι άλλο. Μέρη Ελευθεριάδου, στίχη. Εδώ έχουμε μπει στο Jingle Bells. Ποια είναι η αυτή. Παπαρίζου, πόσο Παπαρίζου. Τι γυναίκα είναι αυτή. Και κουκλίτσα τότε, έτσι. Jingle Rock στο 2010. Και παραμένει και ωραία γυναίκα και ωραία φωνή, πολύ καλή. Και ωραίος χαρακτήρας, πολύ ωραίο παιδί. Down to earth. Down to earth, ακριβώς. Αριστοκρατική αυτή γυναίκα, πολύ ωραία. Ναι. Παρόλο που έχει... Έχω και αυτή κριτική. Α, επίσης άλλη αγαπημένη. Αυτό είναι και αυτό το είχα πρώτα παρουσιάσει. Και νομίζω ότι είναι από το κανάλι μου τραβηγμένο το τότε. Πάνω δεν λέει νιου. Α, δεν ξέρω. Το 2013. 2013 ο Άι Βασίλης πάλι θα έρθει. Όχι, 2013. Όχι, πιο παλιό είναι. 1900... Α, το Μέγκα είναι αυτό Μέγκα. Παιδιά, επανακυκλοφορία το 1998. Από την Feel Good Records, είναι της Katy Garbio, Santa Claus is coming to town. Ήμουν 6 χρονών τότε. Α, καλά.
Λοιπόν, Βανδύ, έχω και το άλλο της παρακάτω, αλλά αυτό είναι από τα που έχει πολύ ωραίο βίντεο κλιπ και πολύ ωραίο ήχο, ιδιαίτερο. Όπως καταλάβατε, μου αρέσουν τα ιδιαίτερα κουσίνια, όχι τα κλασικά. Σας αρέσουν τα ιδιαίτερα, ε. Έχει πολύ ωραίο τέμπο. Είναι τέκνο! Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι είναι πιο καινούριο, πιο μοντέρνο και ανατολίτικο. Θα δεις σε λιγάκι, εσύ είσαι ειδικό σε αυτό, θα δεις ότι α, μπορεί να μην... Φελίς Ναβιδάς. Ναι, Φελίς Ναβιδάς. Φελίς Ναβιδάς. Τα κάλαντα από την από τη Βαρδί. Παιδιά, αυτό το κομμάτι είναι της μοναξιάς των Χριστουγέννων. Ενώ το άλλο δεν είναι έτσι, είναι το χαρούμενο τι. Τώρα, θα το δείτε και σε λίγο, το 2009 το συγκεκριμένο. Πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο και... Να το. Αυτό η... Αυτό θυμίζει... Θυμίζει τα κάλαντα. Σύμφωνα πολύ. Α, όχι, ρε. Όχι. Οι Έλληνες, οι Έλληνες take that. Boys, boys and noise. Boys and noise. Πόσο χρόνο είναι αυτά τα παιδάκια. Εντάξει, άστο τώρα, δεν θέλεις να ακούσει. Είναι το 2014, αυτό είναι πιο φρέσκο, πιο καινούριο. Ναι, αλλά τι μουσική έχουν τώρα. Μουσική Ψημόπουλου και... Θα μιλήσω με τη μαμά σου. Και Παύλος Μανώλης, ενώ η στίχη είναι της Δίκη Γεροθοδόρου. Α, η Γεροθόδωρου. Γεροθόδωρου, ναι. Συγγνώμη, Γεροθοδόρου είπα εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν είχα... Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Αυτό είναι ζεμπεκιά. Είναι ζεμπεκιά, χριστουγεννιάτικο. Είναι εξάρι, δεν είναι ζεμπεκιά. Τι είναι αυτό. Το εξάρι είναι μεταξύ ζεμπεκικού και μπαλάντα. Σοβαρά. Είναι όντως μπαλάκι. Χασάπικο, ας πούμε. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Είναι ψιλοχασάπικο, δεν είναι... Καπάλι, μα είστε πάλι! Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι το κλασικό κοιτάκι, αλλά είναι... Σας πληροφορώ ψάχνοντας το στο ίντερνετ, είδα ότι είναι το πιο δημοφιλέστατο, το πιο δημοφιλές χριστουγεννιάτικο κομμάτι, έτσι. Σε views, likes, επανακυκλοφορίες, τραγουδισμένο από πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Χριστούγεννα! Χριστούγεννα! Ευτυχισμένα! Ωραίο, ωραίο, δεν γίνονται, καρδούλα μου, χωρίς εσένα! Και το τελευταίο μας κομμάτι, που είναι το πιο καινούριο, το πιο καινούριο γιατί είναι, είναι Ελένα Φουρέιρα, το 2019, σ' αγαπώ. Η Φουρέιρα φτιάχνει κάθε χρόνο, γιατί το βρήκα και 2018, σ' αγαπώ, και το 2017 κλπ. Κάθε χρόνο φτιάχνει το ίδιο κομμάτι, είναι του Χριστόδουλου Σιγανού και στίχη Χριστόδουλου και Βαλεντίνο. Ένα πολύ χαρούμενο κομματάκι από τη Φουρέιρα, στο ίδιο στυλ, στο ίδιο χριστουγεννιάτικο μοτίβο κλπ. 2019, α, το 19, ε! Το έχει 18, το έχει 17. Α, απλά αλλάζει μόνο αυτό. Και έχει και ωραίο βίντεο κλιπ. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ χω-χω-χω-χω χριστουγεννιάτικο. Είναι χω-χω-χω. Μα μας αρέσει και το χω-χω. Όμορφο. Εμένα μου αρέσει και... Επειδή δεν βλέπουμε συνεχώς μια Φουρέιρα γυμνή... Ήθελα να ξέρω πού θα τα βάλεις όλα αυτά. Είναι έτσι πιο... Αυτό ήταν. Πάρα πολύ ωραίο ήταν. George, you are very good to your, to your part of this music program. Oh, it's all about music. Goya, George here. Thank you. Kodamas, Istanbul, we're coming. Ah, we are coming. Μην λες τα σχέδια, μην τα λες, μην τα λες τα σχέδια. Κοίτα πώς με κοίταξε, τώρα ξέρεις τα βήματα, πότε πάτε. Αυτό, επειδή σε λίγο... Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πρέπει να επεξηγήσω τις Κωνσταντίνες πότε πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Για να γιατί δω. Θα με σκάσει και θα με φάει που άκουσε ότι θα πάμε. Και επιστρέφοντας. Α, εγώ φταίω δηλαδή. Και επιστρέφοντας, γιατί είπαμε ότι τα βίντεο για αυτήν την εκπομπή δεν σταματούν ποτέ, έχουμε πολύ ωραία βίντεο. Θα έρθουμε με ένα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο βίντεο με πολύ ωραία φωτάκια, σπίτια που φωτίζονται φοβερά. Αυτά, τα έχετε δει όλα αυτά φαντασμαγωγικά που γίνονται ανά τον κόσμο. Ναι. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα των νεοτών. Ναι, γιατί από την άλλη εβδομάδα όλα πλέον είναι πολύ φωτισμένα. Παραμονή Χριστουγέννων, παιδιά, σε λίγες μέρες. Και κλείνω με Κωνσταντίνο Παπαγιάννου με ένα πολύ ωραίο θέμα για τα παιδιά για να τελειώσει και αυτή η εκπομπή. Φεύγω και επιστρέφω γιατί έχω να πω πάρα πολλά. Μείνετε κοντά μου. Σύγχρονη ελληνική βιομηχανία παραγωγής πορτών ασφαλείας, Μπαλωμένος Doors, παρουσιάζει τη νέα πανίσχυρη κλειδαριά Maxi Lock. Κύλινδρος υπερασφαλείας, σύστημα μπλοκαρίσματος σε προσπάθεια διάρρηξης, αθόρυβη λειτουργία Maxi Lock. Κορυφαία ασφάλεια. Μπαλωμένος Doors. Θωρακίζει το χώρο σας. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος.
μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Ευτυχισμένα δεν γίνονται καρδούλα μου χωρίς εσένα Χριστούγεννα. Τι? Είμαστε στον αέρα. Καλά να σας πω κάτι. Έχω μπει σε αυτό το κλίμα το εορταστικό και δεν με σταματάει κανείς. Γιάννη, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό το πλάνο? Ε, τι όμορφα που είναι όλα. Τι ωραία χριστουγεννιάτικα που είναι. Πόσα δώρα θες να δώσω, φίλε τηλεθεατή? Απλά 3 follow πρέπει να κάνεις. Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook, Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram και Vinyl Art Clothing στο Instagram. Και 1, 2, 3, 4, 5 σύνολα. 1, 2, 3, 4, 5 σύνολα θα γίνουν εντελώς δωρεάν δικά σου σε οποιοδήποτε νούμερο και αν θέλεις εσύ. Εμείς απλά το σχέδιο σου δείχνουμε και το χρωματισμό που έχω επιλέξει. Το νούμερο όμως, αυτό για παράδειγμα το επέλεξα και είναι να σας πω, είναι medium, αυτό είναι extra large, αυτό είναι large. Εσύ όμως αν το κερδίσεις θα επιλέξεις όποιο νούμερο, όποιο size είναι στο δικό σου. Λοιπόν, ακούστε τι πρέπει να γίνει. Θα κάνεις follow, θα πεις ότι είσαι για το διαγωνισμό. Στο τέλος της ημέρας, ένα σούπερ τυχερός από εσάς για κάθε ένα κομμάτι θα κερδίσει το κομμάτι της αρεσκίας του και θα έρθει εντελώς δωρεάν στο σπίτι σας, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, γιατί η Vinyl Art Clothing αυτό ακριβώς κάνει. Μέσα από το site βλέπεις τα ρούχα τα οποία θέλεις και βεβαίως σε ένα 24ωρο είναι στην πόρτα σου. Τι καταπληκτικό που είναι. Την επόμενη, αύριο μεθαύριο και μεθαύριο, έχω επιλέξει και βραδινά μπλουζάκια σαν αυτό που φοράω. Έχω επιλέξει και jean. Jean. Jean, yes, my dear, jean. Κωνσταντίνα Παπαϊών εδώ κοντά μας, Γιώργος Γκόλιας εδώ στην παρέα μου και παραμένει. Χριστούγεννα ήταν μα είσαι πάλι. Δεν καταλαβαίνω αυτό το ότι δεν μπορώ να το χορέψω. Ναι, αλλά σου λείπει ένα τζάκι. Ένα τζάκι. Τζάκι έχω, παιδί μου. Μα είμαι και από τζάκι. Όλοι το ξέρουν ότι είμαι από τζάκι. Εγώ στην ουσία δεν γεννήθηκα, κατέβηκα από την Καμινάντα. Εγώ που έχω και τζάκι και επισήμινα. Εσύ έχεις και τζάκι και πισίνα, γιατί εσύ γενικότερα κάτι σε πάει έχω. Λίγο το σκοτσέζικο ντους, το κρύο ζέστη, κρύο ζέστη. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό. Οπότε η Κρυσταντίνα τι κάνει, πάει στο τζάκι, όταν ζεσταθεί πολύ, ρίχνει μια βουτιά στην πισίνα, ξανασυνέρχεται, κρυώνει, πάει στο τζάκι και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνεις πώς το πάω. Αχ, Κωνσταντίνα μου, από τα τζάκια και τις πισίνες σου. Ένα πάρτι πρέπει να κάνουμε εκεί. Δεν πρέπει να κάνεις ένα πάρτι τώρα αυτές τις γιορτές, πριν φύγουμε για Κωνσταντινούπολη. Και άντε πάλι, ρε, μην τα λες. Αράχοβα, δεν θέλω να ξαναπάω. Γιατί, θα την ξαναθυμηθείς όπως πρέπει. Ποιος σου μίλησε για Αράχοβα? Είπα ότι θέλει να πάμε καλά, εμείς και πάμε Κωνσταντινούπολη. Και Αράχοβα είπε. Ναι, το είπα εγώ Αράχοβα. Ακούσατε εσείς Αράχοβα? Ναι, ακούσαμε. Τι ήταν αυτό τώρα, θα μου έχετε συγκοπεί, τώρα θα μου έχετε συγκοπεί, θα μου έχετε συγκοπεί, είπα εγώ Αράχοβα. Κάνει αυτό το πράγμα ο τηλεθεατής, το άκουσε. Είσαι σίγουρος, δεν άκουσα Αράχοβα. Εντάξει, δεν είπα Αράχοβα. Είπε Αράχοβα, είπε και καλά. Δεν είπα Αράχοβα. Πήγαινε να δεις στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο YouTube το βράδυ πανεβαίνει ολόκληρη εκπομπή. Ωραία. Και αν έχω πει εγώ Αράχοβα, θα σου δώσω μέλι με μαστί χαχίου και με κρόκο κοζάνη. Έλα εδώ. Εντάξει, το κλείσαμε. Και αυτό θέλει. Και αυτό. Ναι. Ωραία. Αν έχω πει Αράχοβα. Στην έχεις επανάληψη τη εκπομπή. Α, εγώ δεν αν ξέρω. Αν δεν έχει πει, τι θα σου δώσει. Αν δεν έχω πει, θα μου φέρει εσύ αυτά όλα αύριο δώρο. Γενικά, αυτό μόνο παίζει. Δεν θέλει κάτι από τα πρωινά. Δεν θέλω από τα πρωινά. Από τα πρωινά. Τα πρωινά, άμα τα ήθελα, θα τα είχα. Ποια είναι τα πρωινά, παιδιά? Τα πρωινά τα δώρα. Ήρθα που τελειώσαμε και τελείωσε και η φιλία μας. Λοιπόν. Καλέ, τι λες, καλέ. Ίσα-ίσα μεγάλη σου χαρά θα ήταν. Λοιπόν, για πες. Μέρες. Μην το συζητήσουμε αυτό. Πάμε μέρες, λίγο να δούμε τι έχουμε να πούμε για τους μικρούς μας φίλους. Λοιπόν, ιδέες και συμβουλές για τους γονείς που θα περάσουν τον περισσότερο χρόνο στις γιορτές με τα παιδιά τους. Είναι πάρα πολύ βεβαίως. Σημαντικό, Αλέξανδρε, να μην μένουν οι γονείς στο σπίτι και τα παιδιά κάθονται με το τάμπλετ. Τα παιδιά, για τα παιδιά, τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή που την έχουν στο μυαλό τους και μέσα από τα παραμύθια που τους διαβάζουμε. Είναι μια γιορτή την οποία τη φαντάζονται πολύ φωτεινή, πολύ χρωματιστή, με τα φωτάκια, το δέντρο, τα γλυκά που φτιάχνει η μαμά. Γιατί γελάνε? Τίποτα, τίποτα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί είναι ορταστικό το κλίμα. Γιατί ο τρόπος που τα λες είναι, μιλάμε παραμυθένιος. Εγώ λέω, θα κάνω αγκού σε λίγο. Για... Ναι.
για να τα φτιάχνει, τα γλυκά που φτιάχνει η μαμά, σε όλα αυτά τα παιδιά πρέπει να συμμετέχουν. Ξέρουμε όμως, Αλέξανδρο, ότι η καιρή είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη και τα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν τα πολλά φαγητά, να φτιάξουν τα ωραία τα γλυκά, να κάνουν δραστηριότητες οι οποίες κοστίζουν, πρέπει να μάθουμε στο δικό μας παιδί που κάτι μας περισσεύει, είτε για μία σακούλα από το σούπερ μάρκετ, είτε ένα πιάτο φαγητό από το γιορτινό μας τραπέζι, ή κάτι που μπορούμε να φτιάξουμε και μόνοι μας, κατασκευές για στολίδια, για δέντρο, καρτούλες. Βάζουμε στο παιδί να σκεφτεί συναισθηματικά, να βάλει αυτό το συνέστημα. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, να και πλέον καλό είναι, άσχετα την οικονομική κατάσταση που μπορεί να έχει κάποιος και μπορεί να αγοράσει τα πάντα. Εμείς δεν το λέμε γι' αυτό. Το λέμε ότι είναι πολύ ωραίο αυτές τις περιόδους, όπως και μετά που θα μιλήσουμε και για την Καθαρή Δευτέρα κτλ. Τα παιδιά, είτε η μαμά που φτιάχνει τα μελομακάρονα, είτε που φτιάχνει τη βασιλόπιτα, είτε να τα βάλει να κόψουν ωραίες καρδούλες, να βάλουν έστω τρεις καρδούλες στο δέντρο. Να συμμετέχουν ενεργά, καθημερινά, ακριβώς, με διάφορες διαδικασίες στο εορταστικό αυτό κλίμα. Είναι ωραίο σαν παιδί να νιώθεις ότι μέσα σε όλο αυτό τον εορτασμό έχεις προσφέρει και εσύ κάτι. Έτσι. Σωστό. Πρέπει να ενθαρρύνουμε το παιδί, Αλέξανδρε, όταν λέμε θα πάμε στον παππού και στη γιαγιά, ένα παράδειγμα και μία συμβουλή. Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Πρέπει το παιδί, όταν θέλει να πάει στη γιαγιά και στον παππού και πρέπει να πάνε ένα δώρο, να πούμε στα παιδιά να κάνουν μία ζωγραφιά, μία κατασκευή, να φτιάξουν ένα στολίδι για το δέντρο, να βάλουν το συναίσθημά τους μέσα. Και όχι, και η γιαγιά και ο παππούς θα χαρεί πιο πολύ από το να πάει το παιδί ένα δώρο έτοιμο. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να παρακινήσουμε το παιδί και να το ενθαρρύνουμε στο να φτιάξει και να βάλει το συναίσθημα μέσα σε αυτό. Ένα δώρο είναι αρκετό. Και τι εννοούμε ότι ένα δώρο είναι αρκετό? Ότι ένα δώρο είναι αρκετό. Όχι, θα σας πω. Ότι δεν χρειάζεται δεύτερο. Τα παιδιά θα πάρουν είτε Χριστούγεννα. Για πες. Καλέ, αποσυντονίστε. Κάτσε, γιατί σε λίγο θα κατέβει από την καμινάδα. Την Παρασκευή, θέλω να σας πω κάτι. Την Παρασκευή, σημειώστε τη μέρα, παιδί, μεθαύριο, την Παρασκευή. Η εκπομπή αυτή με σούπερ καλεσμένο πριν πάμε στην παραμονή Χριστουγέννων, που είναι τη Δευτέρα, με τον Άι Βασίλη κοντά μας, με πλούσια δώρα, με έναν άνθρωπο που έχει να φέρει πάρα πολύ ωραία δώρα για όλους τους ηθοποιούς του κόσμου. Εσείς σκεφτείτε ποιος θα είναι και γιατί λέω με τον Άι Βασίλη. Την Παρασκευή θα είναι κοντά μας σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Πετρίδης. Πω. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω ότι ένα δώρο λοιπόν μέσα στα... Και έτσι παιδιά είναι πολύ ωραίο πάντως να ξέρεις. Ναι. Ξαναγύρινα στα παιδιά, άντε. Να... Για πες. Λοιπόν, ναι, να πω λοιπόν ότι ένα δώρο είναι αρκετό και τι εννοώ. Ή τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά. Το παιδί θα το εκτιμήσει πιο πολύ. Θα πάρει πιο μεγάλη αξία το δώρο που θα φέρει η μητέρα ή ο πατέρας. Ξέρουμε ότι τα παιδιά υπάρχει Άι Βασίλης και το φέρνει ο Άι Βασίλης. Αλλά δεν θα προσπαθήσουμε... Εσείς αλήθεια το πιστεύατε αυτό, παιδιά? Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Πιστεύατε ότι υπάρχει Άι Βασίλης και βγαίνει από την καμινάδα μέχρι και κάτω από το δέντρο αφήνει τα δώρα? Μέχρι κάποια ηλικία, δηλαδή εκεί γύρω στα 11 με 12, άφηνα και εγώ το μπισκοτάκι και το γαλατάκι και όλα αυτά τα σχετικά. Α, μετά τα 12, λοιπόν, έμαθα ότι δεν υπάρχει Άι Βασίλης. Και αργείς λίγο να το μάθεις. Και το καθιέρωσες αυτό. Εγώ πάντως από μικρός που μου λέγανε υπάρχει Άι Βασίλης, έλεγα πού είναι να τον δω, να τον δω. Ήμουν ο άνθρωπος. Παιδάκια λέμε αυτά. Σαν παιδάκι σου λέω, μου λέγανε άστο και άβδο στο φέγγα Βασίλης. Πού να πες του να έρθει τώρα, έλεγα εγώ. Μα έχετε το βράδυ, ωραίο, δεν θα κοιμηθώ, θα μείνω ξύπνιο. Όλοι αυτό λέγαμε και κανένα δεν έμενε ξύπνιο. Τον είδα. Πού τον είδε? Τον είδε. Ναι, βέβαια. Σε ποια ηλικία? Τον είδα. Παλιά. Και πώς τον είδε, τι έκανε, τι έφερε, τι σου είπε? Δώρα. Okay. Ναι, επειδή ήμουν αδύσπιστος, ντύσανε ένα ξάδελφό μου, Άι Βασίλη, χτύπησε την πόρτα. Εντάξει, είδες. Για να καταλάβω ότι τελικά υπάρχει. Έτσι πίστηκα. Ο οποίος όταν πήγα να του μιλήσω, μου έδωσε τα δώρα και έκανε χω, χω, χω και έφυγε για να μην καταλάβω. Ναι, 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 σωστό. Και έλεγα, α, ήρθε. Μου λέει, αλλά άλλη χρονιά δεν θα ξανάρθει. Λέω, εντάξει, αφού ήρθε τώρα. Θα σας πω, το είχε κάνει η αδερφή μου στον ανιψιό μου τον Απόστολο, ο Απόστολος πιο μικρός, γύρω στα 4, και αυτός είχε. Είχε έρωτα. Πολλά παιδάκια, να δει, βέβαια, τον θέλω να σου πω. Και να
να τον δούνε, να τον αγγίξουν. Όμως, όλα αυτά. Όμως να ξέρεις ότι με την πολλά παιδάκια λέει, έχω διαβάσει με έρευνες, ότι με το να δεις τον Άι Βασίλη ξαφνικά, άλλες φωτογραφίες, τα αυτά, στα στολίδια, μπορεί και να τρομάξουν. Ναι, δηλαδή όπως με την έννοια ότι. Μα γίνεται, γίνεται. Όπως και με τον κλόν, έχουν μεγάλο φόβο στον Άγιο Βασίλη. Πολλά παιδιά και πολλοί ενήλικες άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει, έχουν κάνει οικογένειες και φοβούνται. Όπως είναι ο κλόν, έτσι είναι και ο Άγιος Βασίλης. Πάντως με τον κλόν γενικότερα υπάρχουν, το έχουμε ξαναζητήσει, αλλά αυτές οι μέρες που είναι να μην το λέμε, το πούμε με την κοινωνία. Καλά, ναι, και πολλά θρίλερ που είναι τα κλόν και τα λοιπά που μετά μεταμφιέζονται. Είναι, Αλέξανδρε, το πώς θα σου το περάσουν μέσα από την οικογένειά σου. Αυτό είναι όλα. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές ότι όλα ξεκινούν από το σπίτι, έτσι και αυτό. Το άγχος ή το φόβο ή το οτιδήποτε έχουν αιμονή με κάτι οι άνθρωποι, έτσι είναι και ένα πράγμα για ο Άγιος Βασίλης. Άρα αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε, Γιώργο, κάτι θέλεις να πεις. Ότι θέλω να πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά το καλύτερο δώρο για ένα παιδί είναι η παρουσία. Η παρουσία των ανθρώπων. Όσο καταλήξω. Και οι γονείς να φέρουν, οι γιαγιάδες λοιπά, παιχνίδια κλπ, αν τα παρατήσουν κάτω στο δέντρο ή τους τα δώσουν και δεν ασχοληθούν με τα παιδιά. Sorry, και το λέω σαν ένας άνθρωπος πρώην παιδί, το οποίο είχε πολύ αγάπη και πάρα πολύ στοργή και τα παιχνίδια, αλλά κυρίως το κομμάτι της παρουσίας. Νομίζω ότι είναι το πιο απαραίτητο στοιχείο. Εγώ βέβαια κάτι, δεν Γιώργο. Θα συμφωνήσω παρουσία, στο πρώην παιδί, γιατί παραμένεις να είσαι ένα παιδί, όπως ξέρω. Να σου πω, Γιώργο, ένα πολύ μικρό παιδί που ακόμα μαθαίνεις. Αυτό σωστό. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι γονείς σε Αλέξανδρε είναι όταν δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο να περάσουν με τα παιδιά τους. Αυτό είναι το χρόνο που μένει, δεν ασχολούνται με τα σαφώς παιδιά τους. Αυτό και αυτό για να καλύψουν τις τύψεις παίρνουν περισσότερα δώρα στα παιδιά. Κάτι που τα παιδιά το εκμεταλλεύονται. Και να σας πω και κάτι. Τώρα θα σας το πω δηλαδή. Όχι, θα σας το πω, Γιώργο, φεύγοντας έτσι. Δεν έχει σημασία το πόσο ακριβό είναι ένα δώρο. Σημασία έχει πώς δίνεις αυτό το δώρο στο παιδί σου ή όπου θέλεις να το δωρήσεις και στο αν δείχνεις ότι απλά κάνεις ένα δώρο τυπικό ή ένα δώρο σημαίνει, με αγάπη. Υπάρχουν δώρα τα οποία δεν είναι ακριβά, αλλά βλέπεις ότι τα κάνουν με πολύ πολύ αγάπη, πολύ αγάπη, που πραγματικά συγκινήσει πιο πολύ από το να μου πάρουν, ας πούμε, μια λαμπορκίνη, για παράδειγμα. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Όχι πως και σε μια λαμπορκίνη θα πω δεν τη θέλω. Και τη λαμπορκίνη τη θέλω και την πολύ αγάπη θέλω. Όλα τα θέλω. Εντάξει. Γιατί όλα έχουν το σκοπό τους αυτή τη ζωή. Έτσι. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Γι' αυτό, φίλε τηλεθεατή, εσύ που έχει σκοπό να κερδίσεις ένα σούπερ δώρο, απλά θα κάνεις follow στο Vinyl Art Clothing στο Instagram, στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook και 5 τυχεροί σήμερα θα κερδίσουν από ένα καταπληκτικό σύνολο από τη Vinyl Art Clothing μόνο για εσάς. Σας αποχαιρετώ, Κωνσταντίνα Παπαϊάννου, Γιώργος Γκόλιας, εορταστικό Μη Μου Πεις Updated, αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με πλούσια δώρα, με πολλούς καλεσμένους, με πολλούς συνεργάτες, με πολλά βίντεο, με πάρα πολύ κέφι. Γιατί είστε εσείς. Φιλιά πολλά, γεια σας.